Αγαπητοί μου φίλοι, καλησπέρα. Άλλο ένα Βόρειος Ελλάδας ξεκινά. Τρίτου σήμερα. Μπήκε και ο Μάρτης. Βέβαια, μπήκε θεωρητικά, γιατί ανοιξιάτικο καιρό δεν είδαμε. Μόνο βροχές είδαμε. Κρύα. Περιμένουμε, όπως θα μπαίνει καθαρά Δευτέρα, να καλυτερεύσει ο καιρός, αλλά δεν το βλέπω. Μάλλον αυτή τη φορά θα κάνουμε καθαρά Δευτέρα με βροχές και στο σπίτι. Δεν πειράζει όμως. Η ουσία βρίσκεται της ημέρας αλλού. Δεν βρίσκεται μόνο στο χαρταετό και στην εξοχή κλπ. Υπάρχει και άλλο πράγμα πίσω από την εορτή αυτή. Λοιπόν, να ξεκινήσω παρουσιάζοντας την καλεσμένη μας. Είναι η κυρία Ελληνίδου Εκατερίνη. Καλησπέρα. Σας καλησπερίζουμε και ευχαριστούμε πολύ που μας κάνατε την τιμή και ήρθατε στην εκπομπή. Η οποία ασχολείται με παραδοσιακή μουσική. Έτσι δεν είναι? Έχετε συγκρότημα παραδοσιακής μουσικής, το οποίο είναι σπάνιο. Έτσι όπως διαμορφώνεται το σημερινό, το σύγχρονο περιβάλλον το μουσικό, δεν υπάρχουν πολλά συγκροτήματα που ασχολούνται με την παραδοσιακή μουσική. Και είναι και ευχάριστο για μας που θέλουμε την παραδοσιακή μουσική και την εκτιμάμε και την ακούμε. Γιατί σήμερα, εδώ που τα λέμε, είναι και λίγο υποβαθμισμένη η αξία της, γιατί δεν υπάρχει γνώση του ποια είναι, τι είναι και τι χρήση έχει για μας σήμερα η παραδοσιακή μουσική. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο με την παραδοσιακή μουσική σαν γενικότητα. Μετά θα πάμε και στο συγκρότημά σας και θα ακούσουμε πολύ ωραία πράγματα. Έχουμε διαλέξει ορισμένα κομμάτια να ακούσουμε από εσάς, πεγμένα από το δικό σας συγκρότημα. Πείτε μου λίγο, γιατί σήμερα η παραδοσιακή μουσική, τι χρειάζεται? Η παραδοσιακή μουσική, γενικά η παράδοσή μας, πάντοτε χρειάζεται. Ναι, αυτό είναι μια, αυτό είναι μια γενικότητα. Χρειάζεται, όπως κάποιοι νέοι άνθρωποι, ας πούμε, έχω διαβάσει κάπου. Έχουν να επιχειρηματολογήσουν και το βλέπουν και λένε, εντάξει, τώρα αυτά που παίζανε οι παππούδες μας και οι προπαππούδες μας πριν από τόσα χρόνια, εμείς θα παίξουμε τώρα τα... Όπως και να το κάνουμε, υπάρχει στο DNA μας. Πρέπει να τη μεταφέρουμε και η αποστολή των Γρεκών του συγκροτήματος είναι αυτή, να μεταφέρουμε τραγούδια ξεχασμένα στις νεότερες γενιές με πολύ αγάπη. Γιατί αν δεν γνωρίζουμε τουλάχιστον τα 500 τελευταία χρόνια της ιστορίας και της παράδοσης μας, απλά δεν υπάρχουμε. Δηλαδή για να μπορούμε να υπάρξουμε σαν λαός πρέπει να γνωρίζουμε... Είπατε ότι υπάρχει στο DNA μας. Τι εννοείται ακριβώς υπάρχει στο DNA μας? Δηλαδή... Υπάρχει στο DNA μας και αυτό μπορώ να σου το πω, Γιώργο. Η πρώτη παρουσίαση του CD μας ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Έγινε από το ράδιο Αντάμωση της Αργεντινής. Εκεί θα καταλάβεις ακριβώς τι εννοώ, είναι στο DNA μας. Δηλαδή ανταποκρίθηκαν μόλις είδαν ένα καινούριο CD κτλ. Ήρθαμε σε επαφή, μπορούμε μέσω ίντερνετ, τώρα... και θέλησαν να κάνουν την παρουσίαση. Είναι λοιπόν, αυτό. Όταν εγώ μίλησα μαζί τους, δηλαδή με τον Όστο της Αργεντινής, και διάβασα, μου έκανε εντύπωση γιατί είναι τέταρτης, πέμπτης γενιάς. Μπορώ να σου πω ότι δεν μπορούν να μιλήσουν καλά τα ελληνικά, αλλά χορεύουνε και ακούνε ελληνική παραδοσιακή μουσική. Μάλιστα. Και ανταποκρίθηκαν αμέσως. Λοιπόν, η πρώτη παρουσίαση του CD έγινε στο ράδιο Αντάμωση της Αργεντινής. Μάλιστα. Φαίνεται λοιπόν ότι η παραδοσιακή μας μουσική, η ελληνική μουσική, η καθεαυτού ελληνική μουσική, διαμορφώθηκε εδώ και πολλά χρόνια, εκατοντάδες χρόνια, χιλιάδες χρόνια, σύμφωνα με αυτό, με την νευροψυχική δομή που κρύβει το DNA του Έλληνα. Γι' αυτό και του ταιριάζει απόλυτα και γι' αυτό και δηλαδή... βλέπεις και νέα παιδιά τα οποία διασκεδάζουν σήμερα. Εάν δεις σε ένα χώρο νέους ανθρώπους οι οποίοι διασκεδάζουν με μουσική, ας πούμε, η οποία δεν έχει εθνικό χαρακτήρα. Για παράδειγμα τώρα όταν ακούς ροκ, δίσκο ή οτιδήποτε, δεν βλέπεις αυτόν τον ενθουσιασμό που θα δεις σε ένα πάρτι ενός συλλόγου παραδοσιακής μουσικής. Ακριβώς. Όπου ξέρω εγώ θα πάνε οι Θεσσαλοί, θα πάνε οι Μακεδόνες, θα πάνε οι Μικρασιάτες, Στραϊκώτες κτλ. Εκεί βλέπεις κάτι διαφορετικό. Μια λάμψη στο μάτι του νέου, του παλιού. Ο παλιός δικαιολογείται, γιατί έχει και τέτοια βιώματα. Αλλά ο νέος όμως, ο οποίος δεν είχε ποτέ τέτοια βιώματα, στο σπίτι, στην πόλη γεννήθηκε. Και παρόλα αυτά, όταν σηκώνεται να χορέψει, το ζει. Και όταν ακούει το κλαρίνο,
ο Έλληνας μια ζωή και άλλα όργανα, δεν μου το κλαρίνω, και η λύρα και όλα αυτά, παθαίνει ένα ξύπνημα των ιστορικών μνημών, το οποίο δεν το παθαίνει όταν ακούει, ας πούμε, μια μουσική ουδέτερη όπως είναι η δίσκο. Ακούγαμε στα δικά μας τα χρόνια δίσκο, επειδή ήταν της μόδας. Άκουγες δίσκο, χόρευε, πώς να χορεύεις δίσκο. Χόρευες εκεί με το ζόρι, πυθίκιζες κάποια πράγματα, γιατί για να χορεύεις δίσκο πρέπει να πυθικήσεις. Δεν γεννήθηκες με την δίσκο, την έμαθες, σου ήρθε από την τηλεόραση, σου ήρθαν αυτά. Πυθίκιζαν εκεί κάποια πράγματα. Προκύπτανε τότε εκείνη την εποχή με τις δίσκο της ειδικής μου ηλικίας, τώρα που αποκαλύπτω και την ηλικία μου και αυτό δεν είναι καλό, αλλά εν πάση περιπτώσει γιατί είναι λίγο περασμένη. Αλλά προκύπτανε και κάποιες κομικοτραγικές σκηνές με ανθρώπους οι οποίοι, τέλος πάντων, λέγαμε κατεβαίναν από τα βουνά, από τα χωριά γύρω-γύρω εδώ οι άνθρωποι, δεν είχαν δισκοτέκ, ερχόντουσαν εδώ και εμιμούντο ήταν τότε της μόδας ο Τραβόλτα με την ηθοποιό εκείνη, την οποία δεν συγκρατώ το όνομά της, τον Saturday Night Fever, και έκανε κάτι φιγούρες τις οποίες τις εμιμούντο αυτού και γινόταν το δούλεμα της αρκούδας, έπεφτε όπως λέει λαϊκά και ο κόσμος, διότι έβλεπες ανθρώπους οι οποίοι είναι από χωριό να μιμούνται τη χτένα του Τραβόλτα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Υπήρχαν και καυγάδες, διότι άμα του θυμίζεις του ανθρώπου την καταγωγή του μερικές φορές δεν είναι καλό, δεν χαίρεται πάντα. Δεν ξέρω αν το έχετε διαπιστώσει εσείς που ασχολείστε με την παραδοσιακή μουσική αυτό. Και εν πάση περιπτώσει προέκυπτε κάτι τέτοιο. Όταν όμως πηγαίναμε σε σχολικές εκδηλώσεις, σε συγκροτήματα παραδοσιακά και τα λοιπά, τα οποία κάναν τα πάρτι αυτά, έβλεπες να ξυπνάει η ψυχή του Έλληνα και δεν υπήρχε καμία κοροϊδία, ήταν κάτι το φυσιολογικό, διότι ζούσαμε τον εαυτό μας. Και είναι μεγάλο πράγμα να φτάσεις να γίνεις ο εαυτός σου. Και είναι η παραδοσιακή μουσική είναι ο εαυτός μας, νομίζω, έτσι δεν είναι? Αυτό λέτε όταν λέτε ότι είναι στο DNA μας? Αυτό λέω, ακριβώς. Θέλετε να μας πείτε λίγο τι ανταπόκριση έχει στους νέους αυτό το εγχείρημα? Έχει μεγάλη ανταπόκριση. Εγώ το βλέπω αυτό καθημερινά με τους νέους. Είναι πάρα πολύ, σε πολύ καλό δρόμο. Δηλαδή χορεύουν, ανταποκρίνονται, τραγουδάνε. Εντάξει, θα γνωρίσουν και άλλα είδη μουσικής, γιατί έτσι πρέπει, για να μπορέσουν κιόλας να εκτιμήσουν την παραδοσιακή μουσική. Και καλό είναι να ακούνε, να έχουν ακούσματα. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα, θα πρέπει να ακούν τα πάντα. Έτσι είναι. Δεν λέμε να αποκλείσουμε τίποτα προς Θεού, και ούτε μπορείς να αποκλείσεις. Η μουσική είναι κάτι το ελεύθερο. Ναι. Το αυτή ακριβώς, και ναι. Το μάτι λειτουργούν ελεύθερα. Αλλά για να αποκλείσεις, και κάποια στιγμή πρέπει να αποκλείσεις, γιατί δεν μπορείς να ακούς τα πάντα. Η εξέλιξη του ανθρώπινου είδους. Μετά θα επιλέξεις. Ιατρικά, μετά θα επιλέξεις. Βασίστε στη φυσική επιλογή. Ακριβώς. Λοιπόν, αλλά για να επιλέξεις πρέπει να μάθεις. Και οπωσδήποτε μέσα σε αυτά που έχεις να μάθεις, πιστεύω ότι είναι και η παραδοσιακή μουσική. Επομένως, λέτε ότι υπάρχει ανταπόκριση των νέων. Πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Η απαξίωση δηλαδή αυτή της παραδοσιακής μουσικής τελικά είναι ένας μύθος. Οι νέοι όταν τη γνωρίζουν ανταποκρίνονται, αλλά μαγαζιά δεν υπάρχουν για να πάνε να ακούσουν παραδοσιακή μουσική. Για παράδειγμα, ναι, γι' αυτό γίνονται σε συλλόγους, σε φεστιβάλ. Ναι. Δηλαδή εγώ μπορώ να σας πω από τα φεστιβάλ που έχουμε συμμετάσχει εμείς ότι νέοι ανταποκρίνονται στα φεστιβάλ. Ας πούμε στο River Party, όταν κάνουμε την έναρξη, όταν κάναμε την έναρξη εμείς, είχαμε μεγάλη συμμετοχή. Mm. Ήταν νέοι αυτοί που ήταν εκεί. Μάλιστα. Έτσι. Το επόμενο βήμα λοιπόν θα ήταν, ένα καλό βήμα, θα ήταν να υπάρχουν και μαγαζιά στα οποία μπορούν να διασκεδάσουν νέοι με ελληνική παραδοσιακή μουσική. Θα μας πείτε λίγο τώρα για τη συνέχεια αυτής της παραδοσιακής μουσικής από την αρχαία Ελλάδα. Υπάρχουν κάποια συνέχεια, υπάρχει κάποια συνέχεια? Υπάρχει κάποια συνέχεια, ναι. Ξεκινάει, μας παραπέμπτει στην αρχαιότητα. Mm-hmm. Δηλαδή να μιλήσουμε για τους Γρεκούς στην αρχαιότητα, που ήταν φύλλο, όπως ακριβώς οι Αχαιοί ήταν και οι Γρεκοί, mm-hmm. στην περιοχή της Δωδώνης. Λοιπόν, οι Γρεκοί ή Ελίς, Ελί ήταν ιερείς στο μαντίο της Δωδώνης, κάτι σαν δρίδες, δηλαδή είχαν το έθιμο να πατούν ξυπόλυτοι για να είναι σε αρμονία με τη φύση, με τη μάνα γη. Λάτρευαν την ιερά Φυγό, την αρχαία Βαλανιδιά, που λέμε. Και τώρα, αν μπορούμε να το φανταστούμε αυτό, η Ήπειρος ήταν ανεμοδαρμένη περιοχή. Κρεμούσαν κάποιους Λέβητες γύρω-γύρω από την Ιερά Φυγό, που λόγω του αέρα χτυπούσαν ο ένας Λέβητας πάνω στον άλλον.
έχει σαν αποτέλεσμα να παράγεται ένας εναρμόνιος ήχος. Mm-hmm. Αυτός ο εναρμόνιος ήχος τους εκστασίαζε και λέγανε τα μελούμενα οι ιερείς. Από εκεί όμως... Ο εναρμόνιος ήχος, εξηγήστε μας τι είναι όμως, γιατί πολλοί άνθρωποι που μας ακούνε δεν θα ξέρουν τι σημαίνει εναρμόνιος ήχος. Λοιπόν, ένας ήχος εναρμόνιος που σε εκστασιάζει και εγώ μπορώ να σας το πω ότι είναι το σημερινό Ισοκράτη μας στην Ήπειρο. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν παίζουμε ηπειρώτικα τραγούδια, το βιολί κρατάει πάνω σε κάποιες νότες ένα ίσο από πίσω. Έτσι, τώρα αυτό δεν μπορώ να... Αρμονική δηλαδή. Αρμονική, μία αρμονική. Ναι, κάποιες, ήχος, κάποιες ναι, νότες, ναι. Κάποια διαστήματα. Κάποια για διαστήματα, οποίοι, ναι. Ναι, τα διαστήματα είναι η μουσική, δηλαδή αυτό η προέρχεται κλίμακα για να τα εκλαϊκεύουμε και να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Γιατί... Όχι, μπορούμε να εκλαϊκεύσουμε. Αυτές είναι και έννοιες τις οποίες αν δεν ασχοληθείς λίγο μαζί τους, δεν μπορείς να τις αντιληφθείς στο βάθος τους και πλήρως. Αλλά οι νότες είναι 8, σύμφωνα με τη δυτική μουσική και την αρχαία ελληνική βέβαια. Τα διαστήματα είναι αυτά τα οποία υπάρχουν ανάμεσα στις νότες. Οι νότες στην ουσία είναι συχνότητες. Κύκλοι. Αναμονάδα χρόνου. Αυτό που υπάρχει ανάμεσα είναι τα διαστήματα. Κάποια διαστήματα λοιπόν είναι αρμονικά, καθιστούν κάποιες νότες να ακούγονται και να ταιριάζουν και κάποιες είναι διάφωνες νότες, αυτές που ακούγονται και δεν σου στέκονται καλά στο αυτί και δεν στέκονται στο αυτί κανενός καλά. Δηλαδή αυτό είναι κοινό γνώρισμα όλων των ανθρώπων. Επομένως, ο εναρμόνιος ήχος είναι ένας ήχος που παράγεται από πολλούς αρμονικούς ήχους, έτσι, που παράγονται από αυτούς τους λέβητες. Και ακούγοντας λοιπόν αυτά τα πράγματα, οι ιερείς προέβλεπαν το μέλλον. Μάλιστα. Σχετικά με την αρχαία ελληνική μουσική, έχουμε σήμερα, οι ερευνητές έχουν δείγματα καθόλου τα οποία να ταιριάζουν με την παραδοσιακή μουσική, δηλαδή εμείς το στοιχειοθετούμε αυτό ως καθαρά μουσική υφή, ότι υπάρχει συνέχεια μεταξύ παραδοσιακής και αρχαίας ελληνικής μουσικής. Ναι, σίγουρα θα υπάρχει. Σίγουρα. Ναι. Υπάρχουν μελετητές ναι, οι οποίοι ισχυρίζονται ναι. ότι υπάρχει αυτό το δέσιμο. Ναι. Αυτό που είναι αναμφισβήτητο και ξέρουμε σίγουρα και το ακούμε στη στοιχειώδη, στα πρώτα βήματα κάποιες μουσικής παιδείας, είναι ότι η βυζαντινή μουσική έχει σχέση με την αρχαία ελληνική. Με την αρχαία ελληνική. Και με την παραδοσιακή. Ναι, και με την παραδοσιακή και αρχαία, από όσο γνωρίζω τουλάχιστον και ο Πυθαγόρας είχε γράψει τη μουσική των σφαιρών που mm-hmm. όσοι την έχουν μελετήσει. Ναι. Οπωσδήποτε. Στην αρχαία Ελλάδα γίνανε μεγάλα βήματα. Βέβαια, οι αρχαίοι Έλληνες είχαν αντίληψη της μουσικής, μια τρισυπόστατη αντίληψη. Είναι γλώσσα, κίνηση και ήχος. Δεν ήταν μόνο μουσική ήχος, όπως έχουμε σήμερα. Και οπωσδήποτε δίνανε μεγάλη σημασία στην ηθική διάσταση της μουσικής. Δηλαδή, αν διαβάσετε την πολιτεία του Πλάτωνα, ο Πλάτωνας εξηγεί γιατί απαγορεύεται στην πολιτεία του κάποια είδη μουσικής να ακούγονται, διότι εκφυλίζουν τα κοινά ήθη. Και εξηγεί την κοινωνική δύναμη και την ηθική δύναμη της μουσικής. Η μουσική μπορεί να σε κάνει ηθικό, μπορεί να σου δώσει ενάβσματα να γίνεις χρήσιμο μέλος της κοινωνίας, αλλά αντίθετα μπορεί κάλλιστα μια μουσική εκφυλιστική να σε καταστήσει τελείως, μα τελείως παρακμιακό και άχρηστο. Αυτά τα λέει ο Πυθαγόρας, δεν ξέρω, δεν τα λέω εγώ. Ο Πυθαγόρας μάλιστα χαρακτηριστικά και οι μαθητές του είχαν την τάση να ηρεμούν και δολοφόνους με τη μουσική. Ένας ο οποίος ήθελε να σκοτώσει κάποιον που κατεδίκασε το παιδί του, να δικαστεί, αν θυμάμαι καλά, με τον αυλό τον ηρέμησε ένας μαθητής του Πυθαγόρα και τελικά...